Ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας έκοψε το μεσημέρι τη βασιλόπιτα των εργαζομένων στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Μάλιστα, έδωσε μια ημέρα άδεια σε όλο το προσωπικό και από τρεις ημέρες άδεια στους υπαλλήλους που κέρδισαν τα τρία φλουριά της βασιλόπιτας. Θα ήθελα να σας κάνω ένα μικρό δώρο. Όλοι οι υπάλληλοι, όχι την ίδια μέρα, θα έχετε μια μέρα άδεια για την καινούργια χρονιά, για την βασιλόπιτα. Απλώς να φροντίσετε να την πάρετε. Πνευματικά. Όχι όλοι μαζί. Μία μέρα. Στηριζόμαστε στο προσωπικό της περιφέρειας για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, είπε ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Η βασική αρχή μου είναι να στηρίζομαι στους ανθρώπους, στους εργαζόμενους, στις δομές που βρίσκω. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει. Δεν τους γνωρίζω όλους, γνωρίζω κάποιους, θα τους γνωρίσω σιγά σιγά. Θα καταλάβω καταρχάς και πώς σκέπτομαι και πώς λειτουργώ, γιατί δεν με γνωρίζουν ούτε εκείνοι σαν άνθρωπο και σαν ας πούμε προϊστάμενό τους πολιτικό. Ο κύριος Κουρέτας σημείωσε ότι ο νομός Μαγνησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της νέας περιφερειακής αρχής. Όπως θα δείτε και την κατανομή τις επόμενες μέρες των χρημάτων για τα οδικά, έχει το μεγαλύτερο κομμάτι λόγω της αποκατάστασης των οδικών του πηλίου και άλλων έργων που κάνουμε και θα κάνουμε. Οπότε η Μαγνησία είναι σε μεγάλη προτεραιότητα. Η TRT ρώτησε τον κύριο Κουρέτα για το νέο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου που, όπως δεσμεύτηκε ο νέος Περιφερειάρχης στην Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρύ, θα υλοποιηθεί άμεσα. Είναι μια όρημη απόφαση ότι έπρεπε να γίνει, γιατί θέλω να σηματοδοτήσω ότι για μας στο πάνω-πάνω ράφι των προτεραιοτήτων είναι η πολιτική προστασία, και πολιτική προστασία χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες πυροσβεστικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα δεν υπάρχουν. Οπότε γι' αυτό και ήθελα να δώσω σαν ένα μήνυμα ότι είναι σημαντική προτεραιότητα, πρώτη προτεραιότητα, να γίνει το κτίριο της πυροσβεστικής, το οποίο θα γίνει σύντομα. Έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι για το νέο πυροσβεστικό μέγαρο του Βόλου, σημείωσε ο κ. Κουρέτας. Έχουν βρεθεί τα χρήματα. Θα το ανακοινώσουμε σε λίγο. Γίνεται μια επικαιροποίηση της μελέτης και αυτό υπάρχει ο κωδικός, οπότε δεν είναι. Είναι χρήματα τα οποία τα έχουμε βρει από τον κωδικό, τον οποίο υπήρχε κάποια άλλα έργα τα οποία τα έχουμε αλλάξει και θα γίνουν κάποια άλλα. Ούτε αυτά τα έργα θα ακυρωθούν, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, κάποια έργα δεν θα γίνουν όπως είχαν σχεδιαστεί, διότι είχαν σχεδιαστεί πριν από 7,5 χρόνια. Και σήμερα το σημαντικό πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η ανθεκτικότητα.